Πάμε στο Φωτεινάκο. Πάμε στο Φώτη. Πάμε. Flash.gr να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Γεια σου Φώτη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πρώτη μας ειδήσει και εμάς πριν από λίγο η έκτακτη για την, ότι ξαναγυρνάει στη φυλακή ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα, μια και έχουμε πει πλέον σε, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την βραδιά των ευρωεκλογών, για το τι έγινε στις προηγούμενες ευρωεκλογές στην Ελλάδα και ποιες ήταν οι περιφέρειες που είχαν σημειώσει τη μεγαλύτερη αποχή. Υπάρχει και βέβαια ο φόβος πολλών και φέτος και ειδικά με αυτές τις θερμοκρασίες και ότι ο Έλληνας θα πάει στην Πλάς και θα αποφύγει να πάει στην Κάλπη. Αίσθηση προκαλεί ότι η πρώτη περιφέρεια σε ποσοστό αποχής ήταν η Φλόρινα, ακολουθεί η Σάμος, η Λέσβος, η Κεφαλονιά, η Αλφα Αθήνας και η Βρυτανία. Να δούμε τι εδώ θα γίνει που τα λέμε, δεν σου είπε κανείς και μην πας παραλία, αν και μπορείς να προλάβεις. Έχεις και είχες και την δυνατότητα να ψηφίσεις μέσω επιστολικής. Ναι. Για ακριβώς, να μην χάσεις την ξαπλώστρα, την πρώτη πρωινή ξαπλώστρα. Έτσι. Μα και πάλι προλαβαίνεις να πας και να κάνεις μπάνιο, αλλά τώρα εντάξει, είναι μια εύκολη δικαιολογία να πούμε εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Αυτές οι ευρωεκλογές θα σηματοδοτήσουν πολλά, υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και τουλάχιστον να αποφασίσουμε εμείς για μας και όχι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν και όχι εμείς που θα κάτσουν, που όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν, να αποφασίσουν οι άλλοι για αυτούς. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Καύσωνα και για την Μαγνησία και την Καστελτερίδα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νέα ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ, γιατί το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο όταν έχει 100 κρούσματα. Όλοι λένε ότι είναι το νερό, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Ναι. Και μια ευχάριστη είδηση: έχουμε μια θετική εξέλιξη όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα. Σε ένα πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε η Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία, έχει διαπιστωθεί ότι ένα φάρμακο έχει αρκετά καλά αποτελέσματα. Ένα καινούριο φάρμακο δίνεται διαστόματος και εδώ και 5 χρόνια που παρατηρούνται οι ασθενείς που το έχουν λάβει. Μέχρι στιγμής το 80%. Θα έχουμε τον γιατρό, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ομάδας αυτής, είναι Έλληνας και θα έχουμε την επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, είδα πάνω δεξιά ότι έχετε και απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Happy Day, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για όλα. Ήταν εφόλης στη συνέντευξή του. Ζήτησε από τον Στέφανο Κασελάκη να καταθέσει τοποθεσίες. Είπε ότι θεωρεί ότι είναι σκοφαντίες όλα αυτά που γίνονται για τα ΤΕΠ. Είπε πάρα πολλά. Μισό λεπτό. Πάμε να το ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινάκο.